Τα έχουμε μαζεμένα. Λοιπόν, πάμε στην Ελεονόρα Μελέτη, παιδιά. Εμένα με έχει μπερδέψει λίγο. Εγώ από αυτά που είχα διαβάσει, αν δεν κάνω λάθος, το διάβασα στο T-Life, στη στήλη της κυρίας Νικολαίδου. Είπε ότι είναι επίσημο ότι πάει στο Έψιλον. Έτσι δεν είναι? Απλά δεν έχει βγει ακόμα η ανακοίνωση. Επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι ότι πάει στο Έψιλον. Γιατί επειδή έχει συμβόλαιο μέχρι 1η Σεπτέμβρη, σέβεται το συμβόλαιο με το Σταρ και δεν κάνει ίδια καμία ανακοίνωση γιατί λέει. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να ανακοινώσω τι θα κάνω. Αυτό που μπορώ να πω ακόμα, αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι βρίσκεται σε ισχύ το συμβόλαιό μου και συνεχίζω να είμαι μέλος οικογένειας του Σταρ. Άρα περιμένει ουσιαστικά μέχρι τη λήξη του συμβολέου του για να μπορεί να ανακοινώσει το που θα πάει. Την επόμενη λεπτό. Όπω και να έχει, σίγουρα θα τη δούμε σε κάποια εκπομπή. Εντάξει, σίγουρα, είναι σίγουρα. Μια από τι καλύτερε Ελλήνε παρουσιάσει. Συμφωνώ μαζί σου και η Ελεονόρα Μελέτη αποκλείεται να μείνει ξέμπαρκη που λένε στο χωριό μου. Δεν τη βλέπει να μένει σπίτι τη δηλαδή. Όχι, όχι, αποκλείεται. Το είπε όμω. Είπε ότι αν δεν μου γίνει πρόταση για κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και μην ξεχνάτε ότι η καιρή είναι και πολύ δύσκολη και δεν γίνονται και τηλεοπτικέ παραγωγέ που γίνονται και δόξα τω Θεώ και του χρόνου θα γίνουν, αλλά μπορεί κάτι να μην τη αρέσει, είπε ότι θα κάνει σπίτι τη. Πιστεύω ότι θα της γίνει κάποια πρόταση που θα την δελεάσει σίγουρα. Νομίζω ότι η ίδια είπε ότι απέρριψε κιόλας 4 προτάσεις από τα κανάλια, γιατί η ίδια θέλει να κάνει αυτό που θέλει πολύ. Και έχει δηλώσει ότι έχει δώσει και ένα πιλότο στο κανάλι της, στο Start, ο οποίος μάλλον δεν εγκρίθηκε. Γι' αυτό και μάλλον θα αλλάξει, όπως όλα δείχνουν, η τηλεοπτική στέγη. Με Extreme Sports ισχύει αυτό. Έχω διαβάσει δύο. Το ένα ήταν με Extreme Sports και το άλλο που έχω διαβάσει είναι ότι ήθελε να κάνει μια εκπομπή και με πρωταγωνιστές. Είναι λίγο πιο light. Ταξιδιωτική. Θα βγαίνουν διάφορα μέσα από αυτή την εκπομπή αυτή την ώρα. Αλλά τώρα που δήλωσε κιόλας, γράφτηκε η δήλωση. Για να δούμε. Α, ναι, έχεις δίκιο. Άμα αλλάξει και έχουμε άλλο κόνσεπτ, εδώ θα είμαστε. Πάντως μ' άρεσε. Το εξώφυλλο έχει έναν τίτλο. Για τον άντρα των ονείρων μου, αφήνω τα πάντα. Βέβαια, συνεχώς λέει ότι δεν μιλάω για τα προσωπικά μου, αλλά κάθε φορά καταλήγει να μιλήσει. Ναι, είναι η κατηγορία που μιλάει για τα προσωπικά της. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι εγώ δεν είχα πάντως για τόσο ρομαντική. Είναι λίγο πιο alternative. Εντάξει, είναι να σου πω κάτι, είναι θέση αυτό. Εσύ δεν βασάρισε να το βλέπει να το λέει στροφό. Σίγουρα, σίγουρα. Και είναι από τις λίγες γυναίκες που λένε ότι θα κάνω πέρα την καριέρα μου για να είμαι με τον άντρα της ζωής μου. Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ έτσι το παίρνω. Και είναι λίγες οι γυναίκες που το κάνουν αυτό. Βεβαίως, έχεις δίκιο. Πάντως είναι πολύ όμορφη στη φωτογράφηση. Πολύ ωραία φωτογράφηση. Πολύ καλή φωτογράφηση. Ναι, ναι, εμένα μου αρέσει με μακριά μαλλιά. Άρα κοντοζυγόνι ο άντρας της. Έκανε συνέντευξη και ο Ολυμπία Κρασταγάκη. Πάρα πολύ ωραία. Είναι κούκλα είναι. Πολύ ωραία. Μα και ο Γιάννης είναι και πολύ καλός φωτογράφος, έτσι. Ποιος? Ο Γιάννης. Όχι, ο Γιάννης ο Πουλόπουλος έκανε την συνέντευξη. Η Ολυμπία Κρασαγάκη είναι φωτογράφος. Α, οκ, κάνω αυτό. Η Ολυμπία δεν είχε κάνει και τη δικιά σου. Τη δικιά μου φωτογράφηση την έκανε ο Μητρόπουλος. Ωραία, θα μας τα πεις μετά με αυτή που φωτογράφησε ακροβατικά. Πάμε όμως τώρα.